Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω ποιο είναι, το 11ο, το 12ο, το 13ο διάγγελμα που δεν είναι διάγγελμα, είναι ανακοινώσεις, γιατί εντάξει μην τα χαλάσουμε τώρα, ποιος κάνει διαγγέλματα, οι πρόεδροι των κυβερνήσεων ή οι πρόεδροι της Δημοκρατίας. Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, επαναλαμβάνω, για την πανδημία αυτή η πανδημία, και θα συνεχίσουν να κάνουν όλα αυτά τα καλά που κάνουν, αντιλαμβάνεται κανείς δηλαδή θα συνεχίσουν να κάνουν. Εσείς βεβαίως για καλό και για κακό εμβολιαστείτε, και έχουμε και τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, να τα επαναλάβω. 7 μήνες διάρκεια θα έχει το πιστοποιητικό εμβολιασμό σε όσους πολίτες είναι άνω των 60 ετών και δεν κάνουν αναμνηστική δόση. Από Δευτέρα όσοι είναι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να εισέρχονται σε κλειστές αίθουσες πέραν της εστίασης. Αυτό δεν ισχύει για τους ναούς και τις εκκλησίες. Εκεί μπορεί να μπει κάποιος με προσκόπηση αρνητικού rapid test. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για επέκταση του κυλιόμενου ωραρίου εργασίας στο δημόσιο και μίλησε και για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την οποία όπως είπε θα συνεχίσει. Άρα προφανώς την έχει ξεκινήσει. Θα σας πω ακριβώς τι έχουν ξεκινήσει στην κυβέρνηση. Διαβάζω από την ανακοίνωση των γιατρών της Θεσσαλονίκης, των νοσοκομειακών γιατρών. Εκεί επαναλαμβάνω που έχουμε την επανάληψη του περσινού Μαύρου Νοέμβρη. Οι γιατροί κατηγορούν ανοιχτά την κυβέρνηση για όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται περί των κλινών ΜΕΘ και της αύξησής τους, αναφέροντας ότι οι καινούργιες κλίνες είναι κατεφημισμό κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, στις οποίες γίνεται προσχηματική και μόνο νοσηλεία και μάλιστα με δυσθεώρητη νοσηρότητα και θνητότητα. Γράφουν οι γιατροί. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο διαβάζουμε για 1.200 ή 1.400 κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες ανοικοκλίνουν κατά το δοκούν, με την κυβέρνηση ξεδιάντροπα να επέρεται ότι ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας, όταν στην πραγματικότητα οι καινούργιες κλίνες στην πλειοψηφία τους είναι μόνο κατεφημισμό κλίνες ΜΕΘ, στις οποίες γίνεται προσχηματική και μόνο νοσηλεία με δυσθεώρητη νοσηρότητα και θνητότητα, λόγω τραγικής υποστελέχωσης, λόγω ενασχόλησης άσχετων ειδικοτήτων με τους ασθενείς αυτούς, λόγω σημαντικής ποιοτικής και ποσοτικής υστέρησης από τις προδιαγραφές. Αυτά αναφέρονται στη σημερινή ανακοίνωση των νοσοκομειακών γιατρών της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτοί οι ήρωές μας που πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι τους ευγνωμονεί. Θα μου φαινόταν αδιανόητο να ευγνωμονεί κάποιους τους οποίους θεωρεί ψεύτες ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα λένε αλήθεια οι άνθρωποι. Την ώρα του νέου κακού χαμού μιλούν πάλι για συμφωνίες για τα συμβαλόμενα μέρη. Τα συμβαλόμενα εμπροκειμένο είναι οι ιδιώτες. Οι άλλοι δεν είναι συμβαλόμενοι. Οι άλλοι κάθε φορά είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να εκτελούν εντολές. Εδώ υπάρχει συμβαλόμενον μέρος. Αλλά για να δούμε πόσο συμμετέχει αυτό το συμβαλόμενον μέρος στην αντιμετώπιση του προβλήματος και του πολέμου. Να πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ένα μόνο είναι το ιδιωτική δομή η οποία δέχεται περιστατικά COVID. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η μία. Υπάρχει και ο Άγιος Λουκάς. Υπάρχει και ο Ωκεανός Σταυρός. Υπάρχει και η Γενική Κλινική. Υπάρχει και το Διαβαλκανικό. Υπάρχει και η Βιοκλινική. Εκεί, μήπως ξέρετε τι είδους συμφωνίες έχουν κάνει? Μα είναι πολύ απλό. Ότι όλοι αυτοί δεν θα δέχονται περιστατικά COVID. Όχι. Όλα αυτά είναι για ασθενείς, όπως λένε, κοινής νοσηρότητας. Αυτά λοιπόν τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, τα ακούσαμε σε μία μέρα που έχουμε άλλους 63 νεκρούς. Μέσα σε δύο μέρες, 150 είναι οι νεκροί.
17.075 οι νεκροί από την αρχή της πανδημίας. Και ενώ διαφημίζουν 1.200 και 1.300 μεθ που όταν τους ρωτάς συγκεκριμένα τι είναι αυτές οι μεθ και σε τι αναφέρεστε, γιατί εδώ μιλάμε για την πανδημία, και μετά σου προσθέτουν μέσα τις υπαρκτές και τις ανύπαρκτες, τις μεθ COVID και τις μη COVID και τα λοιπά, σήμερα έχουμε 556 ανθρώπους σε μονάδες εντατικής θεραπείας και το σύστημα ήδη θεωρείται φρακαρισμένο. Αλλά αυτοί μιλάνε για 1.200 και 1.400. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε φτάσει 2 χρόνια σχεδόν μετά την έναρξη της πανδημίας και ακόμα να αποτελεί αίτημα η ανάπτυξη άμεσα νέων και σύγχρονων πραγματικών κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας σε κάθε νοσοκομείο? Είναι δυνατόν 2 χρόνια μετά να αποτελεί αίτημα η άμεση πρόσληψη του απαραίτητου, του μόνιμου, του εξειδικευμένου προσωπικού για να τη στελεχώσει? Αυτή τη στιγμή μόνο στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν, και δεν τις ακουμπάει η κυβέρνηση, 120 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας και 1.000 ακόμα απλές κλίνες στις ιδιωτικές κλινικές της πόλης. Αυτές τον καιρό του πολέμου δεν θα πρέπει να ενταχθούν σε έναν κεντρικό κρατικό σχεδιασμό με στόχο η πανδημία να αντιμετωπιστεί? Μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός για μία ακόμα φορά για τους ανεμβολίαστους και πολύ καλά έκανε, διότι το σύνθημα είναι ένα: εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Όχι γιατί η πανδημία είναι πανδημία ανεμβολίαστων, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το στίγμα αυτής της πολιτικής που ακολουθείτε, με αποτέλεσμα να συντελείτε μετά το έγκλημα που συντελείτε, αλλά διότι τα επιστημονικά δεδομένα μας λένε ότι το εμβόλιο, ακόμα και αν κολλήσεις, ακόμα και αν αρρωστήσεις, έχεις πολύ λιγότερες πιθανότητες να περάσεις βαριά αυτό το μαρτύριο. Όμως η πανδημία δεν αφορά μόνο τους ανεμβολίαστους, η πανδημία αφορά όλη την κοινωνία, διότι και οι εμβολιασμένοι κολλάμε και οι εμβολιασμένοι νοσούμε. Άρα λοιπόν, εάν αντιμετωπίζεις με όρους ενοχοποίησης του 30-40% της κοινωνίας το πρόβλημα, δεν το κάνεις για να απαλλάξεις την κοινωνία από το πρόβλημα, αλλά για να φορτώσεις στην καμπούρα κάποιον το πρόβλημα. Μέσα δε σε αυτούς είναι και όλοι εκείνοι που, ενώ εσύ θα έπρεπε να τους πείσεις, ενώ εσύ θα έπρεπε να τους εξηγήσεις, αυτό που κάνεις είναι να χρησιμοποιείς, πώς το έλεγε ο κύριος Σκέρτζος, το μαστίγιο. Φαίνεται ότι σε μερικούς βαριά φιλελεύθερους η μέθοδος της πειθούς είναι το μαστίγιο. Μάλιστα. Μας είπε ότι το ΕΣΥ βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται λόγω του μη εμβολιασμού, και εδώ προχώρησε σε μια ομολογία του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτό τον πόλεμο. Τι μας είπε ο κ. Μητσοτάκης? Ότι αυτό που ζούμε είναι μια πανδημία ανεμβολίαστων. Αυτό, ξαναλέω, είναι μια ομολογία του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, και επειδή ακριβώς το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό έχει αυτή την εξέλιξη η όλη υπόθεση. Δεν είναι πανδημία ανεμβολίαστων αυτό το οποίο ζούμε. Αυτό το οποίο ζούμε είναι πανδημία που αφορά όλη την κοινωνία. Αλλά θέλουν να βαφτίσουν την πανδημία πανδημία ανεμβολίαστων, γιατί θέλουν το βολικό άλοθη. Και αυτό, ξέρετε, είναι τραγικό.
Ο κύριος Μητσοτάκης μετέφερε για μια ακόμα φορά την ευγνωμοσύνη του προς τους υγειονομικούς και την υπόσχεση ότι θα σταθεί δίπλα τους. Θα σταθεί δίπλα τους ο κύριος Μητσοτάκης. Δύο χρόνια τώρα θα. Νομίζω παρήλθε το διάστημα. Δεν μπορούσες να πετάξεις. Την απόφαση να λειτουργήσει όπως λειτουργεί η οικονομία την βάφτισε συμβόλαιο τιμής, να μην ξανακλείσουμε όπως είπε, και ότι αυτό ήταν ένα συμβόλαιο τιμής ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους πολίτες, αλλά δεν θυμάμαι κανένα συμβόλαιο τιμής το οποίο να περιλαμβάνει μέτρα με παλινοδίες και αντιφάσεις όπως τα ανακοινώνει η κυβέρνηση. Μίλησε και για την ασφάλεια των σχολείων. Προφανώς έχει ξεχάσει, ή μάλλον αυτή η ασφάλεια προέρχεται εκ του γεγονότος ότι έχουν φτιάξει υγειονομικά πρωτόκολλα που μέσα σε μία τάξη που έχει 25 παιδιά, τα αύξησαν μέσα στην πανδημία τον αριθμό των παιδιών στις τάξεις, για να θεωρηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα πρέπει ταυτοχρόνως να έχουν νοσήσει από τα 25 τα 13. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε ασφάλεια σε όλη την κοινωνία. Η ασφάλεια θα ήταν η ασφάλεια της μη καταγραφής του προβλήματος δηλαδή. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Πρώτον, όχι ανεμβολίαστοι ούτε με τεστ στους κλειστούς χώρους. Βεβαίως στις εκκλησίες ναι, με τεστ και χωρίς υποχρεωτικότητα βέβαια, διότι όλοι θυμόμαστε ότι στο επίπεδο της πατρικής παρότρινσης ήταν η σύσταση που είχε κάνει και η Ιερά Σύνοδος. Πάβει το πιστοποιητικό για τους εμβολιασμένους μετά από 7 μήνες. Αυτό αφορά τους άνω των 60 ετών. Μίλησε για κυλιόμενο ωράριο στο δημόσιο ο κύριος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε πάλι γενικώς και αορίστως στην ενίσχυση κι άλλο, όπως είπε, άρα έχει προϋπάρξει τάχα μου η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και καλά Χριστούγεννα, διότι μας ευχήθηκε καλύτερα Χριστούγεννα ή υποσχέθηκε, εφόσον τα τηρήσουμε όλα αυτά, ότι θα έχουμε καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, αντί άλλου σχολείου, εγώ θα σας μεταφέρω γεγονότα από αυτούς τους οποίους ευγνωμονεί είναι τα στοιχεία. Αυτοί οι οποίοι ευγνωμονεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, λένε: πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο Παναγιώτης Τουχτίδης είναι ο εκπρόσωπος. Λέει: έχουμε φτάσει σε καταστάσεις περισσινές. Σε αρκετά νοσοκομεία της πόλης υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας με φορητούς αναπνευστήρες. Έχει αυξηθεί η θνητότητα, καθώς οι ασθενείς φτάνουν πολύ αργά στα νοσοκομεία. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Παπαγεωργείο μιλά για γύρω στους 250 εργαζόμενους που έλειπαν ήδη προ-COVID, ενώ τώρα επιπλέον βρίσκονται σε αναστολή ακόμα 168 άτομα. Πάμε στις νοσοκομειακούς γιατρούς της Θεσσαλονίκης. Έχουν βγάλει σήμερα ανακοίνωση και καταγγέλουν, απευθύνοντας δρυμή κατηγορό τις διοικήσεις των νοσοκομείων και την κυβέρνηση, γιατί ενώ ζητούν την θνητότητα των διασωληνωμένων εντός και εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, ούτε η διοικήση ούτε η κυβέρνηση δίνει αυτό το στοιχείο. Ήδη σημειώνουν, από το Δεκέμβρη του 20 είχαμε εγγράφως και πρωτοκολλημένα ζητήσει από όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης τη θνητότητα για όλους τους διασωληνωμένους ασθενείς, εντός και εκτός χώρων ΜΕΘ. Ακριβώς για να αναδείξουμε το γεγονός της ουσιαστικά προσχηματικής νοσηλείας που γίνεται στους διασωληνωμένους στις καινούργιες κλίνες ΜΕΘ. Σε εισαγωγικά το καινούργιες κλίνες ΜΕΘ. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, ούτε ένα νοσοκομείο δεν απάντησε στο ερώτημά μας. Ούτε ένα. Γιατί άραγε, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι γιατροί, οι νοσοκομιακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης, αν όχι για να κουκουλωθεί η πραγματικότητα και οι ευθύνες. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Αχαΐα. Έχω τις δηλώσεις του κυρίου Δημήτρη Ζιαζιά,
τι δήλωσε. Παθολόγοι και χειρούργοι του νοσοκομείου που δεν έχουν εφημερεύσει ποτέ ξανά σε μονάδες εντατικής θεραπείας κάνουν εφημερία επειδή δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Αυτό συμβαίνει, όπως λέει, με εντολή από τη διοίκηση. Πάμε στο χειρουργό του Άγιος Ανδρέας, τον κύριο Στέλιο Τσοχατζή. Αναφέρει, η κατάσταση στο νοσοκομείο αλλά και όλα τα νοσοκομεία της χώρας είναι εξωπραγματική, καθώς καλούνται γιατροί άσχετων ειδικοτήτων, οφθαλμίατροι, οριλά, χειρουργοί, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα περιστατικά COVID, να εφημερεύσουν και να συνδράμουν στις κλινικές. Προφανώς και είναι επικίνδυνο. Αν δεν προσλάβουν, λέει ο γιατρός, μόνιμους γιατρούς πρώτης γραμμής, προφανώς δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέρχεται το σύστημα υγείας από γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων. Καπραβέλος, Θεσσαλονίκη. Δεν αντέχουμε άλλο. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και αδυνατό να κατανοήσω την πολιτεία. Παίζουν τις κουμπάρες. Μου είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Να μην έχουν το θάρρος σαν πολιτικοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να πούν στον κόσμο την πραγματικότητα. Χάνουμε ανθρώπινες ζωές άδικα. Άδικα τις χάνουμε, να πάρουν μέτρα. Καταγγελία σοκ από την Αλεξανδρούπολη. Έχουμε περιπτώσεις που υπάρχει σύμβληση νοσοκομείων με ιδιωτικές εταιρείες, όχι ασθενοφόρα, να μεταφέρουν ανθρώπους οι οποίοι νοσούν από COVID και δεν έχουν αποθεραπευτεί πλήρως για να συνεχίζουν τη θεραπεία τους, αν και είναι ακόμη θετική, στο σπίτι. Είχαμε καταγγελία συγκεκριμένου περιστατικού με άνθρωπο ο οποίος μεταφέρθηκε με μαύρο φορτηγάκι από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης να πέφτει σοριασμένο στο πεζοδρόμιο λόγω της εξάντλησης από την ασθένεια που δεν του επέτρεπε ούτε να αποβιβαστεί από το βανάκι. Ο οδηγός να λέει ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να αγγίξει ή ακόμα περισσότερο να βοηθήσει τον ασθενή κατά την επιβίβαση ή την αποβίβαση, να λέει ότι είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων που υπέγραψε μια σύμβαση με το κράτος για μεταφορά ασθενών, το διευθυντή του ΕΚΑΒ Θράκης δε να μεταφέρει αλλού την ευθύνη κι αυτός, λέγοντας ότι η πολιτική προστασία είναι αυτή που έχει υπογράψει τη σύμβαση, προσέξτε, με ιδιωτική εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Πάμε στο Βόλο, στον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, τον κύριο Χαφτούρα, που τον είχαμε εμείς και εμείς εδώ, χτες. Τι έχουμε? Έχουμε τις καταγγελίες των ανθρώπων ότι ένας γιατρός είναι για 100 και 120 ασθενείς και την ίδια ώρα υπάρχει προσπάθεια φήμωσης των ανθρώπων οι οποίοι μιλούν, των γιατρών μας, προς τους οποίους έχει ευγνωμοσύνη, απευθύνει ευγνωμοσύνη ο κ. Μητσοτάκης, γιατί ενημερώνουν την κοινωνία και λένε την αλήθεια. Υπάρχει προσπάθεια φήμωσης και απειλές για ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε την παραμύθα της επιστράτευσης ιδιωτών γιατρών. Λες και θα λυθεί κανένα πρόβλημα, διότι το είχαμε ξαναδεί αυτό το Μάρτιο-Απρίλη. Την ίδια ώρα κάνουν βεβαίως συμβάσεις με ιδιώτες κλινικάρχες, για παράδειγμα στην Θεσσαλονίκη, που έχουμε την επανάληψη του περσινού Μαύρου Νοέμβρη, έχουν υπάρξει συμφωνίες αποκλειστικά μόνο για non-COVID περιστατικά μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως αποκαλύπτει σήμερα και η εφημερίδα των συντακτών. Έτσι λοιπόν, εκεί που γίνεται ο μαύρος χαμός για μια ακόμα φορά φέτος, έχουμε μόνο μια ιδιωτική δομή που δέχεται περιστατικά COVID, το Κέντρο Αποκατάστασης Αρρωγή, και έχουμε άλλες 5 ιδιωτικές με τις οποίες έχει συμβληθεί το Υπουργείο Υγείας για ασθενείς, λέει, κοινής νοσηρότητας, οι οποίοι τα πιάνουν την ώρα που πεθαίνουν άνθρωποι από COVID, αλλά αυτοί θα επιστρατεύσουν
10, 20, 30, 100 γιατρούς για να λύσουν τάχα μου το πρόβλημα.